Καλησπέρα, καλησπέρα και από εμάς. Τάσος Τρέγιας πλέον στο μικρόφωνο. Συντροφιά Παρέτσα, θα είμαστε μέχρι και τις ενίγω πριν τις 9 μάλλον. Την ώρα δηλαδή που θα ξεκινήσει το φιλικό του Άρη με τον Ατρόμητο. 9 η ώρα θα έρθει ο Ζάκος ο Ντρούλινγκ στο στούντιο για να σας κρατήσει συντροφιά σε ζωντανή περιγραφή του αγώνα Άρη Ατρόμητος στο στάδιο προετοιμασίας της ομάδας του Άρη. Πολλά τα νέα σήμερα που έχουμε να σας πούμε. Ο μεταγραφικός σχεδιασμός αναφορά τον ΠΑΟΚ αρχίζει και κινείται λίγο με γοργότερους ρυθμούς και είναι λογικό νομίζω, γιατί οι μέρες πλησιάζουν. Η 6η Αυγούστου είναι αρκετά κοντά, θα λέγαμε. 18 έχουμε σήμερα, είναι πολύ λίγες οι μέρες που απομένουν. Ο ΠΑΟΚ ακόμα δεν έχει κλείσει ποδοσφαιριστή στη θέση 6 στο κέντρο, ψάχνει οριστερό οπισθοφύλακα και χρειάζεται και έναν φορ. Το μίνιμουμ, οι τρεις αυτές μεταγραφές που πρέπει να κάνει. Θεωρώ ότι τις επόμενες ώρες, το επόμενο ίσως 24ωρο, μία ίσως και δύο μεταγραφές να έχουν ολοκληρωθεί. Θα μας πει περισσότερες λεπτομέρειες βέβαια η Ελένη Μπούντου γύρω στις 8 και κάτι που θα την βγάλουμε, η δημοσιογράφος του ΠΑΟΚ 24, για να μας ενημερώσει δημοσιογραφικά φυσικά πολύ καλύτερα για το τι μέλη γενέστη, για το τι υφίσταται, για το τι γίνεται, γιατί το ενδιαφέρον είναι τεράστιο, γιατί ο ΠΑΟΚ θα ρηχτεί στη μάχη 6 Αυγούστου για τον επόμενο μεγάλο στόχο του, ο αίτητος πρωταθλητής και ταμπλούχος ΠΑΟΚ, ο οποίος δεν είναι άλλος από την είσοδο της ομάδας του ομίλους του Champions League. Έτσι εντελώς ενημερωτικό θα σας πω εγώ ένα-δυο ονόματα που είναι πολύ κοντά στον ΠΑΟΚ, περισσότερες λεπτομέρειες βέβαια θα σας δώσει η Ελένη στις 8 και κάτι, είπαμε. Ο Μπράντα Ριτς φαίνεται ότι είναι αρκετά κοντά στον ΠΑΟΚ, ο ποδοσφαιριστής της Κάλιαρη. Μόνο το ναι της Κάλιαρη περιμένει ο ΠΑΟΚ. Έτσι κάνουν λόγο τα ιταλικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα οποία σημειώνουν ότι απομένει το ναι της Κάλιαρη για να ολοκληρωθεί η μετακίνηση του Κροάτη Χαφ. 27χρονος μέσος Χαφ, ο οποίος παίζει στη θέση που ψάχνει ο δικέφαλος του Βορρά για να καλύψει τα κενά του Μαουρίσιο, του Βέρμπλουμ, του Κάνιας, του Σάχοφ, οι οποίοι έχουν αποχωρήσει οι δύο τελευταίοι. Ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής με πλούσια σωματικά προσόντα, ένας υψηλός όμως μέσος, 27 ετών, διεθνής με την Κροατία, η οποία νομίζω προχώρησε πάρα πολύ στην τελευταία διοργάνωση που συμμετείχε. Ήταν στην αποστολή ο 27χρονος Κροάτης Μπράντα Ριτς. Θα το μάθουμε, το λέμε, πού θα πάει. Έτσι, θα το μάθουμε, το λέμε. Υπήρχε ένα κενό ανάμεσα στις δύο πλευρές, του ΠΑΟΚ και της Κάλιαρη, όσον αφορά το οικονομικό θέμα. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι έχει κλείσει αυτό το κενό, αυτό το θεματάκι, και ο Μπράντα Ριτς θα είναι ο παίκτης ο οποίος θα φορέσει την ασπρόμαυρη φανέλα για να ενσωματωθεί στην προετοιμασία του ΠΑΟΚ. Η προετοιμασία του ΠΑΟΚ η οποία ξεκίνησε σήμερα το δεύτερο στάδιο της πάλι στην Ολλανδία, και να πάει ο παίκτης να ενσωματωθεί εκεί για να ενταχθεί στις προπονήσεις και σιγά σιγά να μαθαίνει τα νέα προπονητικά συστήματα του Άμπερ Φερέιρα για να προσπαθήσει να εγκληματιστεί όσο γρηγορότερα γίνεται και να προσαρμοστεί μέσα στο αγωνιστικό σύνολο του Ασπρόμαυρου Συλλόγου και φυσικά να μπορέσει να μάθει και τους συμπαίκτες του. Άλλο ένα δημοσίευμα, μιλάνε για τον Κοϊντράο, δημοσίευμα από την Πορτογαλία, έτσι αναφέρουν οι Πορτογάλοι, ο Φάμπιο Κοϊντράο, ο οποίος βρίσκεται πολύ ψηλά στη λίστα του ΠΑΟΚ. Ο Πορτογάλος άσος αποτελεί άλλον ένα μεγάλο στόχο για τον ΠΑΟΚ. Το δημοσίευμα σημειώνει πως δεν αποκλείεται να υπάρξουν και σήμερα, ίσως μέχρι τις τελευταίες ώρες της ημέρας, νέες εξελίξεις στο συγκεκριμένο θέμα, δείχνοντας πως ο παίκτης πλησιάζει προς την Τούμπα. Αξίζει να πούμε ότι οι Πορτογάλοι ουσιαστικά αποκάλυψαν το θέμα σήμερα το πρωί με έντυπο που εξέδωσαν. Να πούμε ότι για τον συγκεκριμένο παίκτη
υπάρχει ενδιαφέρον και από τη Βραζιλία. 31 ετών, αριστερός οπισθοφύλακας ο συγκεκριμένος. Υπάρχει ενδιαφέρον και από την Φλουμινένσε του Ζέζους, του Ζόρζε Ζέζους, αλλά φαίνεται πως ο πρώην άσος της Μπενφίκα και της Ρεάλ Μαδρίτης, η μοίρα του μάλλον φαίνεται ότι θα την οδηγήσει στην Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη και στο γήπεδο της Τούμπας. Ευχόμαστε να τελειώσει και αυτή η μεταγραφή γρήγορα, γιατί πρόκειται για πολύ καλό ποδοσφαιριστή. Πρόκειται για πάρα πολύ γνωστό όνομα που έχει παίξει σε μεγάλες ομάδες. Έχει παίξει, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, και στην Ρεάλ Μαδρίτης. Θα μας τα πει καλύτερα η Ελένη Ιμπούντου λίγο αργότερα. Την εκπομπή «Ώρα για μπλε» του φίλου μας του Γιώργου του Ματσιούκη. Να πούμε λίγο και τα διαδικαστικά της εκπομπής, λίγο τους υποστηρικτές της εκπομπής «Ώρα για μπλε» του φίλου μας του Γιώργου. Νότος Καφέ Μπαρ είναι κοντά μας άλλο ένα βράδυ, στον βράχο της Αθήτου. Μπορείτε να το επισκεφτείτε για να διαπιστώσετε κι εσείς τις μοναδικές παροχές και τις μοναδικές απολαύσεις που μπορείτε να βρείτε στο Νότος Καφέ Μπαρ, στο βράχο της Αθήτου. Εδώ κοντά μας άλλο ένα βράδυ στην εκπομπή «Ώρα για μπλε», επαναλαμβάνω, του Γιώργου του Ματσιούκη, μην μπερδευτείτε, απλά την καλύπτουμε. Είναι η Αριστοπλάστ. Θέλει σακούλα, ενδιαφέρεση για το περιβάλλον. Αριστοπλάστ, σακούλες απορριμμάτων που αποτελούνται από 100% ανακυκλωμένο υλικό σε όλες τις διαστάσεις και τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Στο 17ο χιλιόμετρο παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Σερών, τηλέφωνο για την Αριστοπλάστ 2394-072-941 και στο www.aristoplast.gr. Τέλος, κοντά μας στην εκπομπή «Ώρα για μπλε» είναι η Δέλτα 360, εκεί που η ποιότητα συναντά την εκπαίδευση. Το ΙΕΚ Δέλτα 360, ο μεγαλύτερος εκπαιδευτικός όμιλος της χώρας, δέχεται αιτήσεις εγγραφών για τα νέα τμήματα Οκτωβρίου σε όλες τις ειδικότητες. Με 12 τομείς σπουδών και 85 ειδικότητες, οι σπουδές οδηγούν σε κρατικό δίπλωμα που αναγνωρίζεται σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και κατοχυρώνει επαγγελματικά δικαιώματα. Παρέχεται επίσης αναβολή στράτευσης. Με εμπειρία 4 και πλέον δεκαετιών, το ΙΕΚ Δέλτα 360 προσφέρει ουσιαστική γνώση, κατάρτιση και εξειδίκευση. Λειτουργεί οργανωμένο γραφείο σταδιοδρομίας του ΙΕΚ Δέλτα 360 που εξασφαλίζει εγγυημένη πρακτική άσκηση για τους σπουδαστές όλων των ειδικοτήτων. Οι εκπαιδευτικοί σύμβουλοι της Δέλτα 360 βρίσκονται στη διάθεση του κοινού καθημερινά από τις 9 το πρωί στις 9 το βράδυ και το Σάββατο από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι για να ενημερώσουν αναλυτικά για τις ειδικότητες καθώς και για τα πλεονεκτήματα και τα προνομιακά δίδακτρα που ισχύουν για εγγραφή στα νέα τμήματα. Πληροφορίες για τα ΙΕΚ Δέλτα 360 Ερμού 45 και στο τηλέφωνο, σημειώστε το, 2310-2263-18. Επαναλαμβάνω, 2310-2263-18. Θα περάσουμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα, θα επανέλθουμε, θα πούμε κάποιες σημαντικές ειδησούλες που έχουμε να σας ενημερώσουμε. Στις 8 και μετά θα έχουμε την Ελένη Μπούντου να μας καλύψει όλο το ρεπορτάζ από το δεύτερο και τελευταίο στάδιο της προετοιμασίας της ομάδας του ΠΑΟΚ στην Ολλανδία, να μας ενημερώσει για τα ονόματα των τελευταίων ωρών που ακούστηκαν για τα μεταγραφικά αποκτήματα του ΠΑΟΚ. Μείνετε εδώ συντονισμένοι στο Λίμπερο 107,4 στον FM. Μέχρι και τις 9 θα σας κρατήσει συντροφιά ο Τάσος Τραγιάς Ιατρόπουλος. 9 δίνουμε τη σκυτάλη Ζάχο Ντρούλινγκ για το παιχνίδι, το φιλικό εδώ στην πόλη μας που γίνεται. Άρης Ατρόμητος. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, Τάσος Τραγιάς Ιατρόπουλος στο μικρόφωνο. Συντροφιά παρέτσα, θα είμαστε μέχρι και τις 9. Να ενημερώσουμε ότι ο ΠΑΟΚ είναι πλέον στη Ολλανδία, στο Χόρστ, εκεί που θα μείνει για 10 ημέρες για να ολοκληρώσει το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας της ομάδος εν όψη των αγωνιστικών υποχρεώσεων της φετινής περίοδου, αρχής γενομένης από τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις, από τα προκριματικά του Champions League, εκεί που περιμένει να μάθει τον αντίπαλό του στις 22 του μηνός, τη Δευτέρα δηλαδή. Η τύχη δεν το χαμογέλασε χθες του ΠΑΟΚ. Τη ζημιά την έκανε η Μπάτε Μπορίσοφ, η οποία μέχρι τα τελευταία λεπτά έχανε, ήταν αποκλεισμένη, όλα πήγαιναν καλά, αλλά ισοφάρισε στο 80 κάτι
στην παράταση πέτυχε και άλλο γκολ. Ισοφάρισαν βέβαια οι αντίπαλοι. Της Μπάτε Μπορίσοφ, αλλά πήρε την πρόκριση Μπάτε Μπορίσοφ και έτσι ο ΠΑΟΚ πέρασε στο γκρουπ των αδυνάτων. Όσον αφορά την κλήρωση της Δευτέρας, έχει ονόματα εκεί. Έχει τον Άγιαξ, έχει την Celtic, έχει την Μπάτε Μπορίσοφ, έχει τον Αποέλ και, ή τον αντίπαλό του, δεν το θυμάμαι. Έχει κανένα δύο ακόμα ομάδες, τις οποίες μου διαφεύγουν αυτή τη στιγμή. Θα περιμένουμε όλοι με μεγάλη αγωνία να δούμε ποιος θα είναι ο αντίπαλος του ΠΑΟΚ τη Δευτέρα. Στην πρώτη φάση των προκριματικών του Champions League. Εν όψη λοιπόν όλων αυτών των αγωνιστικών υποχρεώσεων και της κρισιμότητας της κατάστασης, επειδή ο ΠΑΟΚ έχει καθυστερήσει στο θέμα των μεταγραφών για αρκετούς λόγους, ο κύριος λόγος εγώ πιστεύω ότι είναι ότι έφυγε ο προπονητής του, ο Ρασβάν Λουτσέσκου, ο οποίος γνώριζε πάρα πολύ καλά την ομάδα, γνώριζε πάρα πολύ καλά ποιος θα είναι ο επόμενος μεταγραφικός στόχος και πώς θα γίνει ο μεταγραφικός σχεδιασμός, πώς σχεδιάστηκε. 48 ώρες λοιπόν πριν ξεκινήσει η προετοιμασία του ΠΑΟΚ και επισήμως, γιατί για το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας μιλάω, ο κύριος Ρασβάν Λουτσέσκου παράτησε, αυτή είναι η κατάλληλη λέξη, παράτησε πραγματικά την ομάδα στα κρύα του Λουτρού. Πήρε ένα πάρα πολύ μεγάλο υπέρογκο ποσό για τα ελληνικά δεδομένα, για προπονητή, με τριετές συμβόλαιο γύρω στα 12 εκατομμύρια ευρώ. Πληρώθηκε και η ρήτρα του από τον ίδιο, 2 εκατομμύρια ευρώ στον ΠΑΟΚ, και την έκανε με ελαφρά πηδηματάκια στα πετροδόλαρα και στους Άραβες ο Ρασβάν Λουτσέσκου. Όλα αυτά όμως πήγανε πίσω τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ έκανε τουλάχιστον 2 βήματα πίσω με την φυγή του προπονητή. Μπορεί μακροπρόθεσμα να του βγει σε καλό, μπορεί σε διάρκεια χρόνου να είναι καλύτερος αυτός ο προπονητής από τον Ρασβάν Λουτσέσκου και να φέρει ακόμα μεγαλύτερες επιτυχίες στην ομάδα, αλλά τη δεδομένη στιγμή, αν ο ΠΑΟΚ δεν κάνει αυτό που πρέπει και εγκαίρως, το λέμε, το φωνάζουμε, το τσιρίζουμε εδώ και πάρα πολύ καιρό, αν δεν φέρει δηλαδή ποιότητα ποδοσφαιριστών για να καλυφθεί αυτό το κενό του προπονητή, ενδεχομένως να μην είναι τόσο εύκολα τα πράγματα. Όχι ότι δεν θα τα καταφέρει. Ενδεχομένως να μην είναι τόσο ρόδινα όλα μέσα στην ομάδα, να χρειάζεται μεγαλύτερη πίστοση χρόνου για ευνόητους λόγους. Στην αντεπίδεση λοιπόν περνάει ο ΠΑΟΚ. Σήμερα μαθαίνουμε ότι πάει για διπλό χτύπημα. Προσπαθεί να ολοκληρωθεί αυτό το διπλό χτύπημα μέσα σε επόμενες 48 ώρες. Οι κινήσεις πραγματικά, και η μία κίνηση είναι πραγματικά μπαμ που ακούτε, είναι ο Φάμπιο Κοεντράο, ο οποίος έχει βαρύ βιογραφικό. Φάμπιο Αλεξάνδρε Σίλβα Κοεντράο είναι το πλήρες όνομα του Πορτογάλου αμυντικού μέσου. Αυτές είναι οι θέσεις που παίζει, αμυντικός είναι και μέσος όμως. Προορίζεται για την θέση του Βία Ειρηνία, να πούμε, αν όλα πάνε καλά. Ένας ποδοσφαιριστής, ο Φάμπιο Κοεντράο, ο οποίος είναι γεννημένος στις 11 Μαρτίου του 1988, είναι 31 ετών, ούτε μεγάλος ούτε μικρός. Έχει μια τριετία γεμάτη, εγώ θα πω, να δώσει. Γεννημένος στο Βίλα Ντοκόντε στην Πορτογαλία, ύψος 1,79. Αυτό που θα σας πω μόνο φτάνει. Από το 2011 έως το 2018 έχει γύρω στις 60 συμμετοχές. Με ποια ομάδα λέτε? Χρήστο, με ποια ομάδα λες? Με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Την επόμενη χρονιά έχει 58 συμμετοχές, για την ακρίβεια. Έχει βάλει και ένα μόλις γκολ. Εντάξει, δεν είναι η δουλειά του να βάζει γκολ. Είπαμε, είναι αμυντικός μέσος. Ο επόμενος σταθμός μετά την Real Madrid, μετά από 7 χρόνια στην Real Madrid, και για να μείνει στην Real Madrid 7 χρόνια συνεχόμενα, δεν είσαι τυχαίος ποδοσφαιριστής. Πήγε 16-17, την περίοδο 16-17, στην Μονακό, που είχε 15 συμμετοχές και 3 γκολ. Να βάζει και γκολάκια. Βάζει και γκολάκια. Προωθείται μάλλον. Το 17-18 πήγε στην πολύ καλή ομάδα και αυτή, στη Sporting Λισαβόνας, που είχε 25 συμμετοχές και ένα γκολ.
και πέρσι ήταν στην Rio Ave με 21 συμμετοχές. Βλέπουμε ότι έχει γεμάτες συμμετοχές, 21, 25, 58 στην Real Madrid, 15 στην Μονακό πριν από μια διετία. Όλοι καταλαβαίνετε ότι είναι αρκετά βαρύ το βιογραφικό του Φάμπιο Κοεντράου, ο οποίος γνωρίζεται πάρα πολύ καλά και έχει ιδιαίτερες σχέσεις με τον Αντρέ Βιερίνια. Αυτό λέει πολλά, και οι δύο Πορτογάλοι ομοεθνείς, οπότε είναι ένα πάρα πολύ θετικό στοιχείο και νομίζω ότι θα παίξει μεγάλο καθοριστικό ρόλο, πέρα από το οικονομικό βέβαια και από τους όρους του συμβολέου, για τον ερχομό του Φάμπιο Κοεντράου στο γήπεδο της Τούμπας να φορέσει τα ασπρόμαυρα. Και έτσι όπως το βλέπω, και μπαλαδόφατσα και ψιλοτσαμπουκά το βλέπω, θα τον πάνε πολύ τα ασπρόμαυρα τον Φάμπιο. Άντε να δούμε. Να δούμε τι θα δούμε. Ναι, άμα δεν ήταν αυτό που λες, δεν θα το ψάχναμε, να ξέρεις. Μας ταιριάζει στην ιδιοσυγκρασία δηλαδή του Πάουξη, έτσι. Είναι, ρε παιδί μου, κάτι σαν τον Γκαρσία, ναι, στην τρέλα, έτσι, είναι τρελοκομείο. Έτσι, δεν χαμπαριάζει, δεν μασάει, είναι ποδοσφαιρικό τσαμπουκάς, αρκεί να είναι προσεκτικός στα μαρκαρίσματα και στη συμπεριφορά του προς τους Έλληνες διαιτητές. Γιατί τα πράγματα... Καταλαβαίνετε ότι όταν ο Ολυμπιακός μένει 2 χρόνια χωρίς τίτλο, 2 χρόνια συνεχόμενα χωρίς τίτλο, χωρίς κύπελο, χωρίς πρωτάθλημα, και έρχεται και το ΒΑΡ, ξεκινάει το ΒΑΡ σιγά σιγά να μπαίνει στα ελληνικά γήπεδα, παίξανε ξένοι διαιτητές, αποδείχθηκε ότι με ξένους διαιτητές δεν μπορούν να κερδίσουν ούτε μισό ντέρμπι, όλο το ΠΟΚ. Ούτε η ΑΕΚ, ούτε ο Ολυμπιακός. Μισό ντέρμπι δεν μπόρεσαν να κερδίσουν. Και κέρδισαν, άντα κέρδισαν μισό και αυτό με την τύχη. Καταλαβαίνετε λοιπόν το τι γινόταν όλα τα προηγούμενα χρόνια μέσα στον αγωνιστικό χώρο από τις ομάδες του Πειραιά, από τις ομάδες της Νέας Φιλαδελφίας και από τις ομάδες του Πράσινου Φραγκούζου. Από το Ενωμένο ΠΟΚ, που δεν τους ένωσε τα τελευταία χρόνια κανένας άλλος πέρα από την ομάδα του Ιωάννη Σαββίδη. Όλο το ΠΟΚ ενωμένο, πρωτοσέλιδα του Ολυμπιακού υπέρ του Παναθηναϊκού, πρωτοσέλιδα του Ολυμπιακού υπέρ της ΑΕΚ και το αντίστοιχο, προκειμένου να προσπαθήσουν να γκρεμίσουν το αφεντικό της χώρας στο ποδόσφαιρο, τον ΠΑΟΚ του Ιβάν Σαββίδη. Καλά ακούτε, το αφεντικό της χώρας για την περίοδο 18-19 είναι ο ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκης, και όσους δεν σας αρέσει, ψάξτε το να δείτε ότι σας λέμε αλήθεια. Πρωτάθλημα και κύπελο ήρθε στον πύργο το Λευκό, τι να κάνουμε τώρα. Εδώ ήρθε το ντάμπλ. Και καλό είναι να μάθετε λίγο να το συνηθίζετε αυτό, γιατί είστε λίγο κακομεθυμένα τα παιδάκια εκεί πέρα κάτω στη Χαβούζα, εκεί στην πλατεία Ομονίας που κατεβαίνετε και πανηγυρίζετε, ή στα Πασαλιμάνια που πάτε. Τα έχετε πάρει όλα, σας έχουν κακομάθει. Έτσι, τα καλομαθημένα παιδιά του δημοσίου έχετε γίνει, όμορφα και ωραία, και όλα σας πειράζουν. Σας πείραξε εσάς και ο αρχηγός πλέον της ελληνικής κυβερνήσεως, που ο ΠΑΟΚ θα πάρει το ποσό των 8,5 εκατομμύρια, πόση προσφορά έκανε η ΕΡΤ. Αμέσως με το που βγήκε η κυβέρνηση, ο άλλος έκανε 30% περικοπές σε όλες τις ομάδες. Φυσικά ο κύριος στόχος και ο κύριος λόγος ήταν ο ΠΑΟΚ. Βέβαια, όταν ο Ολυμπιακός έπαιρνε τα 8, τα 9 και τα 10 εκατομμύρια από την ΕΡΤ πριν 10 χρόνια, δεν μιλούσε κανείς. Πάλι διακυβέρνηση είχαμε. Αλλά δεν μιλούσε κανείς τότε, δεν πειράζε. Δεν τους πειράζε, πήγαιναν τα λεφτά εκεί που έπρεπε, έτσι, εκεί που θέλανε. Τώρα όμως που η ΕΡΤ κάνει προσφορά στον πρωταθλητή, στον ταμπλούχο, στον αίτητο πρωταθλητή και αίτητο σε όλη την Ευρώπη σε 54 ευρωπαϊκά πρωταθλήματα ΠΑΟΚ, την καλύτερη προσφορά γιατί τη δικαιούται και γιατί είναι γωνία μαγαζί και γιατί προσφέρει τη μεγαλύτερη τηλεθέαση, γιατί προσέφερε το καλύτερο ποδόσφαιρο πέρσι, είχε την πιο παραγωγική επίθεση. Εκτός από την τελευταία αγωνιστική, νομίζω πρέπει να ήρθε ίσως με τον Ολυμπιακό, ίσως να πέρασε ο Ολυμπιακός ένα-δύο γκολ. Είχε την καλύτερη άμυνα, έσπασε όλα τα ρεκόρ. Όλων των εποχών στο ελληνικό πρωτάθλημα. Έσπασε το ρεκόρ του Παναθηναϊκού που κρατούσε από τη δεκαετία του 60. Ήταν πρώτος σε όλα, παντού, και είναι λογικό να πάρει την καλύτερη προσφορά. Κι όμως, κάποιους κυρίους δεν τους αρέσει αυτό. Δεν θέλουν τον ΠΑΟΚ. Δεν θέλουν τη Θεσσαλονίκη να είναι πρωτοπόρα στον ελληνικό χώρο.
Δεν θέλουν τον Ιβάν Σαββίδη να ανακατεύεται μέσα στα πόδια τους. Να μπαίνει μέσα στις δουλειές τους. Που μάθανε όμορφα και ωραία όλες τις μεγάλες δουλειές. Όλα τα ΜΜΕ να τα ελέγχουν. Να ελέγχουν τα πάντα στη χώρα προκειμένου να πετύχουν το σκοπό τους. Που το πετύχαιναν όλοι όπως ξέρετε με πασαλόπηξη στα θεμέλια από την πρασινοκοκκινοκίτρινη παράγκα η οποία πραγματικά ήταν ακλόνητη, ακούνητη, μια καλαλαδωμένη μηχανή η οποία πραγματικά προσέφερε πάρα πολλούς συνεχόμενους τίτλους σε συγκεκριμένες ομάδες. Και αν ψάξετε παγκοσμίως να δείτε, παγκοσμίως ψάξτε να δείτε, πείτε μου μια ομάδα σε όλη την Ιφίλιο ποδοσφαιρικά, σε όλο τον κόσμο που έπαιρνε 10, 12, 13 συνεχόμενα πρωταθλήματα και έπαιζε ανελιπώς στις μεγαλύτερες διοργανώσεις. Είτε ευρωπαϊκές, είτε σε άλλες υπήρους. Δεν υπάρχει λοιπόν. Αυτό δεν αρέσει σε κάποιους. Και θα κάνουν τα δύνατα δυνατά για να πολεμηθεί όλη αυτή η προσπάθεια που έχει ξεκινήσει εδώ και μια τριετία κοντά για την εξυγίαση του ελληνικού ποδοσφαίρου. Δεν τη θέλουν την εξυγίαση του ελληνικού ποδοσφαίρου γιατί δεν τους συμφέρει. Σας είπα, 38 παράδειγμα για αυτό που σας λέω από την περσινή και προπέρσινη περίοδο, πιο 38 παράδειγμα αυτό δεν υπάρχει. Πάρτε και δείτε όλα τα ντέρμπι του Ολυμπιακού, της ΑΕΚ, του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ. Με ξένους διαιτητές. Και πάρτε μια τριετία, τετραετία, πενταετία πίσω με Έλληνες διαιτητές και δείτε και ποιοι παίζαν. Και άρχισαν τα όργανα να τοποθετούνται πάλι οι κομμίνιδες, εκ νέου στους πίνακες των διαιτητών. Ο άλλος ο κύριος που έδωσε 1,5 μέτρο πέναλτι στο Γατούλη της Νέας Φιλαδελφίας όταν το μάτι ήταν ισόπαλο μέσα στη Λαμία και του χάρισε το τρίποντο, Βάτσιος, πώς το λέγανε αυτό, δεν μπορώ να το θυμηθώ. Ξαναενεργοποιούνται κάτι τέτοιοι κύριοι. Όλοι ξέρουμε το γιατί. Όλοι γνωρίζουμε τις φιλικές σχέσεις που έχει η νέα κυβέρνηση με τον Ευάγγελο Μαρινάκη, ο οποίος ούτε λίγο ούτε πολύ είπε ότι το πρωτάθλημα λέει ό,τι και να γίνει φέτος, ό,τι και να γίνει λέει, ο Ολυμπιακός θα πάρει το πρωτάθλημα. Σώπα ρε Ευάγγελε. Γιατί δεν το γυρνάς να πούμε, να λες τίποτα ταρό, να λες τίποτα χαρτομαντία, να λες τα άστρα, ξέρω εγώ, να σε πάρουμε και κανένα τηλέφωνο, να πιάσουμε και κανένα κίνο, μας πεις 5-6 νούμερα. Εσύ έχεις φράγκα. Να πάμε και εμείς σήμερα κάνουμε ματιάρετες, ρε παιδί μου, κάνα 620 ευρώ. Ξέρω εγώ, να πάμε μέχρι τη Μυτιλίνη, στον Άγιο Ραφαήλ, εκεί να ανάψουμε και καμιά λαμπάδα, είσαι με τον μπόι μας, να ξαναπάρει ο Πάκου το πρωτάθλημα. Έχεις τέτοιες σημαντικές ικανότητες, ρε Βαγγέλη, και δεν το ξέραμε. Ό,τι και να γίνει, λέει ο Ολυμπιακός, σημερινή δήλωση. Ο Ολυμπιακός θα πάρει το πρωτάθλημα. Όρκο τιμή ζήτησε από τους ποδοσφαιριστές της ομάδας του, λέει ο Ευάγγελος Μαρινάκης. Τη σιγουριά του πως ο Ολυμπιακός μπορεί να κατακτήσει το φετινό πρωτάθλημα εξέφρασε ο Ευάγγελος Μαρινάκης μιλώντας σήμερα, λέει, στους ποδοσφαιριστές της ομάδας του. Βέβαια, να υπενθυμίσω ότι λίγο πριν κλείσει η περσινή και η προπέρσινη αγωνιστική, είναι ο ίδιος ο κύριος ο οποίος πήγε και τους πινελίκιαζε. Τους είπε ότι είστε άχρηστοι, δεν αξίζετε να φωνάτε την φανέλα του Ολυμπιακού. Δεν έχει και μεγάλες αλλαγές βέβαια. Εντάξει, έγιναν κάποιες μεταγραφές ερεσιτεχνικής κατηγορίας. Κάτι τσαπάκια από το πανέρι. Κάτι τελειωμένοι τέλος πάντων που δεν τους έπαιρνε ούτε η Arsenal μετεώρων. Πήγανε και θα παίζουν στο Ολυμπιακό του χρόνου που θα έχει πολύ γέλιο. Ιδίως και μετά τον τραυματισμό του Φορτούνη, ο οποίος ήταν ο κύριος μοχλός που έχει επενδύσει ο Ολυμπιακός επάνω του. Καταλαβαίνετε, αντιλαμβάνεστε ότι βρώμα η δουλειά για τον Ευάγγελο, ο οποίος προσπαθεί να τονώσει βέβαια ψυχολογικά τους παίκτες οι οποίοι ξεκινούν πιο μπροστά, μιας και τερμάτισαν δεύτερη καταϊδρωμένη μετά τον αίτητο πρωταθλητή ΠΑΟΚ στη βαθμολογία, ξεκινούν πιο μπροστά τις ευρωπαϊκές τους διοργανώσεις. Για να δούμε τι θα δούμε, μεγάλο ενδιαφέρον αναμένεται. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Δεν ξέρω αν θα μας προλάβουμε τα επόμενα 50 λεπτά. Θα κάνουμε και το break. Θα έχουμε Ελένη Μπούντου σε λίγο. Μείνετε εδώ συντονισμένοι. Μην το κουνήσει κανείς ρουπί. Είστε συντονισμένοι στο Λίμπερο 107,3 στον FM. Τάσο Τρέγια Ατρόπουλο ακούτε. Θα κάνουμε το break εδώ με τον φίλο μας τον Χρήστο τον Κιώση, τον ηχολήπτη μας.
για να δώσουμε κάποια διαφημιστικά μηνύματα και επανερχόμαστε με απευθεία σύνδεση από το Χόρστ της Ολλανδίας. Είναι η Ελένη Μπούντε εκεί για να μας ενημερώσει και εμάς και εσάς για το διπλό μεγάλο μεταγραφικό χτύπημα που πάει να καταφέρει να κάνει ο ΠΑΟΚ και για την πρώτη μέρα από το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας του ΠΑΟΚ και ό,τι άλλο υπάρχει στο δημοσιογραφικό ρεπορτάζ της ρεπόρτερ μας. Πάμε στο break, Χρήστο μου, και ερχόμαστε. Τρέψαμε ράδιο Μαρμίτα πλέον η εκπομπή μας. Τάσος Τρέγιας Ιατρόπουλος στο μικρόφωνο για την ώρα. Αργότερα γύρω στις 9 παρα 5 θα κάνει την είσοδό του, τον πάσιμό του ο συμπαραγωγός και αντίπαλος οπαδός της εκπομπής ράδιο Μαρμίτα, ο Ζάχος Ντρούλινγκ, για να σας κρατήσει συντροφιά μέχρι και τις 12 με ζωντανή περιγραφή του φιλικού αγώνα Άρης Ατρόμητος και φυσικά μετά το τέλος του αγώνα τη συνέντευξη τύπου, συνέντευξης ποδοσφαιριστών, δηλώσεις, όλα τα παραλυπόμενα μέχρι και τις 12 που θα πάρει σκητάλη ο Γιώργος Ζαγόρας για να σας εντυπωσιάσει και σήμερα με την εκπομπή Ζούγκλα. Πάμε λίγο στα διαδικαστικά της εκπομπής Ράδιο Μαρμίτα, στους υποστηρικτές, και σε 3 λεπτάκια από τώρα θα βγάλουμε Ελένη Μπούντου από Ολλανδία για να μάθετε τι γίνεται, όλα τα τελευταία νέα με το διπλό μεταγραφικό μπαμ που πάει να κάνει το επόμενο 48ωρο ο ΠΑΟΚ και όχι μόνο. Και να μάθετε φυσικά τι συνέβη την πρώτη μέρα της δεύτερης προετοιμασίας δεκαήμερης στο Χόρστ της Ολλανδίας της ομάδας του ΠΑΟΚ. 7 η ώρα ήταν η προπόνηση. Σε λίγο θα μάθουμε λεπτομέρειες. Κοντά μας άλλο ένα βράδυ η Mazda Αμανατίδης, εξειδικευμένο συνεργείο Mazda με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευσης στα αυτοκίνητα Mazda. Με σέρβις, ηλεκτρονικό έλεγχο, φανοπείο, βαφείο, ανταλλακτικά, ελαστικά αξεσουάρ αλλά και μετρητή συμπίεσης RX. Αν έχεις Mazda αυτοκίνητο, ο άνθρωπός σου είναι ο Ιωάννης Αμανατίδης και το συνεργείο του. Ένα όνομα εγγύηση στο σέρβις με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές και προτεραιότητα τη δική σας ασφάλεια. Mazda Αμανατίδης, το Mazda έχει τώρα το Mazda του. Διεύθυνση, Παπάφη 205 και τηλέφωνο στο 2310-924-931. Εδώ άλλο ένα βράδυ. Κοντά μας ο φίλος μας ο Βασίλης με την υπέροχη παραδοσιακή ψαροταβέρνα Καρεκλά. Τα πάντα όλα πεντανόστιμα, ολόφρεσκα. Εδώ τα ψάρια σε ψαροταβέρνα Καρεκλάς και τα θαλασσινά έχουν σίγουρα την τιμητική τους. Σε ένα εκπληκτικό χώρο, με θέα όλη την παραλία της πόλης, κυριολεκτικά δίπλα στο κύμα, απολαμβάνεται καλαμαράκια, χταποδάκια, σαρδέλα, γάβρο, ολόφρεσκα ψάρια και τα special αχνηστά μύδια μας. Απογειωθείτε γευστικά με τα εκπληκτικά ορεκτικά και τις φρέσκες σαλάτες του καταστήματος, πάντα με συνοδεία παγωμένης δετσίνας, ούζου, τσιπούρου και δροσερής μπύρας. Ψαροταβέρνα Καρεκλάς, με ιστορία από το 1938 στην παράδοση της πόλης μας, Αργοναυτών 1 και Θεμιστοκλής Οφούλη 76 στην Καλαμαριά, στο Καραμπουνάκι δίπλα από το ΣΑΡΚ. Τηλέφωνο ρεζερβέ, σημειώστε το και πάρτε τώρα για να κλείσετε θέση. Τώρα όμως γιατί γίνεται πανζουρλισμός. 2310-413-230, επαναλαμβάνω, 2310-413-230, Ψαροταβέρνα Καρεκλάς, να απολαύσετε την υπέροχη θέα μοναδική δίπλα στο κύμα με την παρέα σας και τα πιο φρέσκα, τα πιο νόστιμα, τα πιο special θαλασσινά εδέσματα μαγειρεμένα με ελληνικές και μεσογειακές συνταγές. Εδώ κοντά μας ήταν, είναι άλλο ένα βράδυ και το πρατήριο υγρό καυσίμο και δύναμη πετρελοθέρμανσης του τεχνική ΙΣΑΚ, ένα πρατήριο με σωστή ποιότητα ελέγχου που σας δίνει ενισχυμένο καύσιμο στην τιμή του απλού καθημερινά. 2310-611-256 τηλέφωνο επικοινωνίας. Ανδρέα Παπανδρέου 225 στη Νεάπολη, στο γεφυράκι των Μετεώρων. Πάμε λίγο, αφού τελειώσαμε και με τους υποστηρικτές της εκπομπής, πάμε λίγο απευθείας στο Χόρστ. Πάμε λίγο στην Ολλανδία, εκεί που βρίσκεται η Ελένη Μπούντου να μας ενημερώσει για το τι γίνεται. Ελενίτσα, καλησπέρα. Χαίρετε, καλησπέρα από το μαγευτικό Χόρστ. Χώρος της Ολλανδίας, αλλάξαμε μέρος, έτσι είμαστε πολύ πιο νότια να το θέσω από το Άπελτον και σαφώς τάσω πολύ πιο ωραία. Βλέπω φωτογραφίες στο ΠΑΟΚ 24. Ναι. Και εγώ είμαι κλεισμένος εδώ στο στούντιο σε ένα χώρο 2,5-3 ρε παιδί μου, επί 1,5 και βλέπω εκείνη την άπλα, τη λιμνούλα που έχει μπροστά με τα ποδήλατα, ναι, τον καζόν, ναι, απ' έξω το ξενοδοχείο όπως είναι, την προετοιμασία, ναι, που κάνουν μέσα στις εγκαταστάσεις που υπάρχει. Και πραγματικά ζηλεύω.
Δεν είμαι άνθρωπος που ζηλεύω, αλλά ειλικρινά σου μιλάω, εδώ που είμαι και εκεί που είσαι, σε ζηλεύω τώρα. Και εγώ θα σας πω με κάθε ειλικρίνεια ότι σίγουρα οι εγκαταστάσεις και οι πρώτες εντυπώσεις συγκριτικά με το Appledorn και τα όσα πέρασαν εκεί στο πρώτο στάδιο είναι πολύ πολύ καλύτερες. Και αυτό έδειξαν τουλάχιστον και οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ, πολύ ικανοποιημένοι και από το γήπεδο, από τον αγωνιστικό χώρο που βρήκαν εδώ στα γήπεδα, αλλά σίγουρα και από το μέρος, το οποίο βεβαίως για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά ο ΠΑΟΚ βρίσκεται εκεί. Τους αρέσει ιδιαίτερως, είναι αυτό το μέρος που είπες και εσύ, που ενδείκνυται για στιγμές ηρεμίας και γενικώς για να βρίσκεται εκεί η ομάδα για 10 μέρες. Είναι το πιο σημαντικό, είναι το πιο κομβικό στάδιο αυτό της προετοιμασίας. Και σίγουρα έτσι έπρεπε να γίνει σε ένα ιδεατό, σε ένα ιδανικό μέρος, και το host, αυτή η επιλογή φαίνεται ότι αρέσει και γι' αυτό και όλα οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ το ψηφίζουν ξανά φέτος. Ας μην λησμονήσουμε ότι το συγκεκριμένο προπονητικό κέντρο ήταν και αποδείχτηκε γούρικο, γιατί μετά την προετοιμασία εκεί, μετά 34 χρόνια ΠΑΟΚ, όχι μόνο πήρε πρωτάθλημα, πήρε και το πρώτο ντέρμπι της ιστορίας του. Σωστά. Νομίζω ότι με αυτή τη θέα εκεί μπροστά, που όντως σε βάζει σε διαδικασία να σκεφτείς, να κάνεις έναν απολογισμό, να βάλεις τους στόχους, πρέπει να μπήκαν σε μια τέτοια διαδικασία. Είναι πολύ, πολύ ωραίο το μέρος. Ενδείκνυται για προετοιμασία ομάδας, όπως και τα γήπεδα εδώ, και σίγουρα αγωνιστικός χώρος, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Γιατί όταν φτάσαμε στο Appledorn, στο πρώτο στάδιο, υπήρχαν κάποια μαγκώματα εντός εισαγωγικών, γιατί κάποια σημεία του γηπέδου δεν ήταν αρκετά καλά, έστρωσε στην πορεία η κατάσταση, αλλά σίγουρα δεν συγκρίνεται με την εικόνα που αντικρίσαμε εδώ και με το πράσινο που βρήκε ο ΠΑΟΚ στο χώρο. Θα τα πάρουμε ένα-ένα. Ναι. Σήμερα λοιπόν έφτασε η αποστολή του ΠΑΟΚ για το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας, το οποίο θα είναι δεκαήμερο στο Χόρς της Ολλανδίας. Πες μας λίγο τι γίνεται στην προπόνηση, γιατί βλέπω κάποια ανησυχία για Κρέσπου και Σφιντέρσκι. Ναι. Για πες μας λίγο λεπτομέρειες, γιατί από ό,τι ακούσεις την προπόνηση. Ακριβώς, είμαστε στην προπόνηση, είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή το οικογενειακό διπλό. Θα δώσουμε και μερικές ενδεκάδες και κάτι σημειώσεις που κρατήσαμε και αξίζει να αναφέρουμε. Νωρίτερα, έχοντας χωρίσει τον γκρουπ του Άμπελ Φερέιρα στα δύο, υπήρχε ένα μικρό απρόπτο με τον Κρέσπο και γι' αυτό και όλος ο Ισπανός δεν συμμετέχει τώρα στο οικογενειακό διπλό που είναι σε εξέλιξη. Έπιανε το πίσω μέρος από το γόνατο, κατευθείαν πήγε το ιατρικό team δίπλα του, σηκώθηκε, περπάτησε, πήγε εκεί και ο Άμπελ Φερέιρα για να μάθει ακριβώς. Είχε φάνηκε να μην είναι κάτι σοβαρό, ωστόσο επειδή δεν ήθελαν να ρισκάρουν, ο Ισπανός έφυγε για το ξενοδοχείο και δεν παίρνει μέρος στο οικογενειακό διπλό. Ο Σφιντέρσκι από την άλλη, που ήταν στο άλλο μισό του γηπέδου, κάπως έπεσε άτσαλα και άπιασε κατευθείαν το δεξί του ώμο, αλλά και σε αυτόν έτρεξαν κατευθείαν. Ήταν πολύ κοντινά τα χρονικά διαστήματα, γιατί από τον Κρέσπο κατευθείαν έσπευσαν στον Σβαρόφσκι. Όλη την ώρα Σβαρόφσκι, θέλω να το λέω, γιατί τώρα ακούω συνέχεια εδώ που λένε. Όπου σου βγαίνει, πες, εντάξει, καλοκαίρι. Όχι, το λένε εδώ συνέχεια Σβαρόφσκι και Σβαρόφσκι. Οι Έλληνες είναι το όνομα που του έχουν κολλήσει ακόμη και όταν ήρθε τις πρώτες μέρες. Καλώς το Σβαρόφσκι. Καλά, ο Άγγελος Αναστασιάδης, το Φακούντο Περέιρα, τον έλεγε Φανούρι. Σωστά. Οπότε το Σβαρόφσκι είναι πιο ονομαστικό. Ο Φανούρης, δηλαδή, το φώναζε Φανούρι και ξέρετε, δεν γίνει ο άλλος. Πιο Φανούρι, φίλε. Το συνήθισε μετά από κάποια στιγμή, σου λέει Φανούρι, και εγώ είμαι, πρέπει να γυρνάω. Και ο Σφιντέρης και ακριβώς, και ναι, τον Σβαρόφσκι, δεν έχει κανένα θέμα. Είχε ένα μικρό θέμα με το νόμο, του πήγανε κατευθείαν, του έβαλαν ψυκτικό, έδειξε λίγο να πονάει στα πρώτα λεπτά, αλλά κανονικά είναι εδώ ο Πολωνός και συμμετέχει και όλο στο οικογενειακό διπλό. Γεμάτη ημέρα σήμερα του ΠΑΟΚ, όπως είπες και εσύ, με ταξίδι, με Ντίσελντορφ, από εκεί ο δικός στο host, και βεβαίως σήμερα κανονικά εδώ στο γήπεδο, με τρέξιμο, με τακτική, με οικογενειακό διπλό. Τώρα βλέπω ένα απευθείας φάουλ του Στοκ, η μπάλα στα χέρια του Μελίσσα. Είμαστε στο τελευταίο κομμάτι της προπόνησης, ένα οικογενειακό διπλό. Βλέπουμε βέβαια και νέα πρόσωπα, ένα νέο πρόσωπο για να θέσουμε καλύτερα, τον νεαρό Μιχαηλίδη, έτσι. Είναι ο αμυντικός, ο οποίος συμπληρώνει την τριπλέτα των νεαρών, των παιδιών που ανήκαν στην ΚΑΠΑ 19 του ΠΑΟΚ. Τον ήθελε ο Φερέιρα, είναι εδώ, και εκείνο το οποίο βλέπουμε τόσο είναι ότι από τις πρώτες δοκιμές, αν και κεντρικός αμυντικός, τον βλέπουμε στο αριστερό άκρο της άμυνας. Έτσι είναι αριστεροπόδαρος ο συγκεκριμένος, αλλά από το οικογενειακό διπλό που βρίσκεται στο αριστερό άκρο της άμυνας και πριν από τις ασκήσεις, φαίνεται ότι ο Φερέιρα τον προσανατολίζει προς τα εκεί. Επειδή στο στόπερ υπάρχει θέση Γιαννούλη Βιερίνια, δηλαδή, έτσι.
Έτσι ακριβώς. Επειδή και τον Ροντρίγκο, τον οποίο βλέπουμε στο πρώτο στάδιο της προετοιμασίας στο αριστερό άκρο της άμυνας, τον βλέπουμε από την πρώτη και όλα σήμερα κανονικά στο δεξί, από τη μία ομάδα ο Μάτος στο δεξί άκρο της άμυνας και από την άλλη ο Ροντρίγκο από την άλλη ομάδα επίσης στο δεξί, στην κανονική, εκεί που τουλάχιστον υπολογίζεται από τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ. Σε κάποια φάση, εκεί που είχε χωρίσει το γκρουπ του Άμπελ Φερέιρα, είδαμε και τον Μιχάη, είναι αυτό το ότι προσπαθεί να τους χωρέσει ενδεχομένως ο Φερέιρα, να τον δοκιμάζει στα χαφ, γιατί είχε Ίγκανσον Χατζησαία στα στόπερ από τη μία στη μία ομάδα και από την άλλη Κρέσπο Βαρέλα, οπότε με πέντε κεντρικούς αμυντικούς, καταλαβαίνετε και εσύ ότι περίσσευε ένας, άρα τον δοκίμασε στα χαφ. Δοκιμάζεται ο Άμπελ Φερέιρα, είναι λογικό και επόμενο. Εμείς κρατήσαμε τις σημειώσεις για αυτά τα δύο πρόσωπα τα οποία είδαμε σήμερα στις σημερινές δοκιμές από το οικογενειακό διπλό. Αν αυτό σημαίνει κάτι δεν το γνωρίζω, αλλά το σημειώνουμε και αυτό. Mm-hmm. Εκτός, ακολουθώντας έτσι ξεχωριστό πρόγραμμα με τον Καστανιέρα, τον βοηθό του Άμπελ Φερέιρα, ήταν η Λάμπρου, Γαϊτανίδης και Τσιγκάρας. Mm-hmm. Έτσι. Ωραία. Οι τρεις οι οποίοι ήταν στο δίπλα γήπεδο και έκαναν το δικό τους ξεχωριστό πρόγραμμα, όσο το οικογενειακό διπλό ήταν σε εξέλιξη. Δεν ξέρω αν θέλεις να πούμε τις ενδεκάδες ή αυτά τα οποία... Να τις πούμε βέβαια. Νομίζω ότι ο κόσμος θέλει να το μάθει ποιες είναι οι ενδεκάδες. Λοιπόν, ο Ζήφκοβιτς κάτω από τα δοκάρια για τους πορτοκαλίς. Σε κάποια φάση βεβαίως, επειδή είναι τρεις τερματοφύλακες, έδωσε τη θέση του στον Πασχαλάκη. Είναι λογικό και επόμενο για να δίνει χρόνο Φερέιρα και στους τρεις διαθέσιμους. Γιαννούλης στο αριστερό άκρο της άμυνας. Χατζησαΐας Ίγκανσον κεντρικό αμυντικό δίδυμο. Και ο Ροντρίγκο, αυτό που σας έλεγα προηγουμένως, δεξιά. Μίσιτς Αουγκούστο το ένα δίδυμο στα χαφ. Στόχος Ζαμπά και κορυφή βεβαίως Μπίσεσβαρ Ακπομ, με τον Μπίσεσβαρ έτσι σε έναν πιο ελεύθερο ρόλο. Mm-hmm. Για τους γκρι, Μελίσσας βεβαίως κάτω από τα δοκάρια, Μάτος, Βαρέλα, Μιχάη, ενδεχομένως να βλέπαμε τον Κρέσπο, αλλά όπως είπαμε πριν έφυγε για το ξενοδοχείο προκειμένου να προφυλαχθεί, και αριστερά ο Μιχαηλίδης, ο νεαρός που είπαμε και πριν ότι δοκιμάζεται στο αριστερό άκρο της άμυνας. Κάτσε και Ελ Καντουρί το ένα δίδυμο στα χάφ, ο οποίος κάτσε έβαλε και μια γκολάρα προηγουμένως, είναι αυτά τα δυνατά αυτή και ραφή ναι, που βλέπουμε από τα... Έχει καλό σου, έχει δυνατό πόδι. Ναι, ναι. Το είδαμε και εμείς πριν. Λιμιός Ενρίκε βεβαίως στις πτέρυγες, Πέλκας και Σφιντέρσκι στην κορυφή της επίθεσης. Αυτά δοκίμασαν. Μου έδωσες ωραία ασίστ τώρα με τον Ενρίκε. Τι γίνεται ναι. με Σαπέκο Ένσε? Η αλήθεια είναι ότι πριν ξεκινήσει η προετοιμασία και η Σαπέκο Ένσε αλλά και μία ακόμη ομάδα της Βραζιλίας ρωτούσε επίμονα για τον Ενρίκε και ποια είναι η κατάστασή του με τον ΠΑΟΚ, αν υπάρχουν σκέψεις αποδέσμευσης του. Γενικά υπήρχε μια κινητικότητα για τον Ενρίκε από ομάδες της πατρίδας του. Επειδή έγινε αυτή όμως η αλλαγή με τον Φερέιρα και ο ίδιος ξεκαθάρισε, τουλάχιστον αυτό άφηνε να εννοηθεί, ότι θέλει να μείνει στον ΠΑΟΚ, θέλει να πάρει την ευκαιρία του, ενδεχομένως σαν να πάγωσαν κάπως οι όποιες συζητήσεις, οι όποιες επαφές, το όποιο φλερτ, όπως θέλετε πείτε το, με τις ομάδες της Βραζιλίας. Βεβαίως, έτσι όπως έχει κατάσταση στα εξτρέμ, δεν αποκλείουμε τίποτα για τον Ενρίκε και πόσο μάλλον αν έρθει μια πρόταση για αγορά του Ενρίκε, έτσι. Ναι. Δεν μπορεί κανείς να το αποκλείσει. Το είπε και ο Μάριο Μπράνκο στις συνεντεύξεις και γενικά στις τοποθετήσεις του, ότι είναι ένα κομμάτι αυτών των πωλήσεων που σιγά σιγά θα πρέπει να μπει στο κάδρο του ΠΑΟΚ για πολλούς και διάφορους λόγους. Ένας από αυτούς έχει να κάνει και με το financial fair play. Να δείχνει δηλαδή ότι ο ΠΑΟΚ είναι ένας έλεγχος ο οποίος δεν βάζει μόνο χρήματα, αλλά υπάρχουν και κάποια έσοδα τα οποία βεβαίως και προέρχονται από τις πωλήσεις των ποδοσφαιριστών. Σίγουρα μια τέτοια περίπτωση που μπορεί να απασχολήσει είναι και ο Ενρίκε. Αλλά ακόμη δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη. Παρακολουθούν, θέλουν να δουν τι μελιγενέστε με τον ΠΑΟΚ και φυσικά ποιες είναι οι σκέψεις του Άμπελ Φερέιρα για εκείνον. Ναι, ξέρουμε τη ρήτρα του Ενρίκε ποια είναι ή πόσο κοστολογείται, ας πούμε, για πώληση. Νομίζω ότι άμα έρθει μια πρόταση στα 2 με 3 εκατομμύρια ευρώ θα παραχωρηθεί ο Βραζιλιάνος. Άμα είναι 3... Θα τον πάνε και στο αεροδρόμιο. Βέβαια, Τάσο, το γεγονός ότι βλέπουμε τον Ενρίκε να είναι μέσα στο οικογενειακό διπλό και τον Λάμπρο θα μου πεις είναι η πρώτη μέρα προπόνησης και ενδεχομένως σε 10 μέρες να έχουν αλλάξει αυτά. Μπορεί κάτι να δείχνει όσον αφορά τη σειρά προτεραιότητας που βάζει στους εξτρέμ του Άμπελ Φερέιρα. Έτσι. Εκείνος είναι ο οποίος θα αποφασίσει ποιοι του κάνουν και ποιοι όχι. Η αλήθεια είναι ότι, βέβαια, εδώ, για να μην είμαστε εντελώς άδικοι με τον Λάμπρο, το παιδί
δεν πήγε βάση δυνατοτήτων του και γι' αυτό και ενδεχομένως σηκώθηκε τόση σκόνη ότι κόβεται από τον Φερέιρα, δεν κόβεται από τον Φερέιρα. Δεν πήγε πολύ καλά στο πρώτο στάδιο της προετοιμασίας γιατί είχε πρόβλημα στην λεκάνη του, έχασε αρκετές προπονήσεις, έχασε και το φιλικό. Γενικώς λόγω αυτών των ενοχλήσεων δεν του πήγε το πρώτο στάδιο όπως ο ίδιος θα ήθελε και γενικώς όπως εμείς έχουμε το μυαλό μας, στο μυαλό μας μάλλον τον Λάμπρου και τα όσα μπορεί να δώσει. Σίγουρα και, από, και ο ΠΑΟΚ ο ίδιος και οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ περιμένουν πολλά περισσότερα από τον Λάμπρου και ο ίδιος περιμένει πολλά περισσότερα και γενικώς το βλέπει έτσι ως μια πρόκληση στο δεύτερο στάδιο για να καλύψει αυτό το χαμένο έδαφος ενδεχομένως που έτσι χάθηκε, που απόλυσε στο πρώτο στάδιο. Μάλιστα. Είναι καμιά φορά αυτές οι συγκυρίες, ξέρεις, ένας τραυματισμός που σε πάει πίσω, ο ανταγωνισμός που μέρα με τη μέρα, γιατί όλοι θέλουν να αποδείξουν, όλοι θέλουν να αρπάξουν την ευκαιρία τους, που κάποιες φορές σε κρατάει λίγο πιο πίσω από τους άλλους. Θα δούμε. Αν έρθει η πρόταση και γίνει αποδεκτή, ενδεχομένως ο Λάμπρου να κερδίζει αυτόματα περισσότερο χώρο και χρόνο. Mm-hmm. Ωστόσο, ενδεχομένως να χρειαστεί και αυτός περισσότερο χρόνο προσαρμογής. Γιατί ναι, μεν γνωρίζουμε ποια είναι η ποιότητα του Στόχ, έτσι και ο κόσμος γνωρίζει πολύ καλά ποια είναι η ποιότητα του Στόχ, αλλά αυτή τη στιγμή ο Στόχ δεν έχει βάλει το πόδι στον γκάζι. Τον περιμένουμε ακόμη. Μάλιστα. Είναι, σίγουρα είναι μια μεταγραφή από το πάνω ράφι, σίγουρα είναι ένας πάρα πολύ ποιοτικός ποδοσφαιριστής. Αυτός να ξέρεις παίζει στα επίσημα καλά. Αυτό ακριβώς. Ναι. Είναι αυτό ακριβώς. Δηλαδή περιμένουμε να τον δούμε εκεί που ξέρουμε τον πραγματικό στόχο. Αλλά εντάξει, ο στόχος δεν κόβεται και δεν τίθεται συζήτηση από αυτού, έτσι. Λοιπόν, πάμε λίγο στο διπλό χτύπημα που πάει επιτέλους να κάνει ο ΠΑΟΚ στις θέσεις που χωλαίνει. Ναι, να πω μόνο για να τελειώσουμε μετά τη σημερινή προπόνηση. Και ο Βέρμπιν σήμερα στο γήπεδο, ατομικό πρόγραμμα και εκείνος με τον Καναρά, ενώ στο ξενοδοχείο έμεινε και ο Μαουρίσιο αλλά και ο Βιερίνια, έτσι. Για να μην επιβαρυνθούν περαιτέρω, είχαν και το ταξίδι συγκεκριμένο, οπότε λίγο πιο συντηρητικά σήμερα το πρόγραμμα. Λοιπόν, πάμε στα μεταγραφικά. Να κάνω μία πρόβλεψη. Έτσι. Να κάνεις. Νομίζω ότι αύριο μεθαύριο το πολύ θα έχουμε αφήξεις εδώ. Έτσι, πιστεύω ότι είμαστε σε αναμονή, γενικά ο ΠΑΟΚ είναι σε αναμονή νέων προσώπων για να κλείσει έτσι, πολύ πολύ νωρίς δύο θέσεις, δύο κενά και να έχει ο Άμπελ Φερέιρα δύο λύσεις για να δουλέψει αυτό το δεκαήμερο, αυτές οι 8-9 μέρες τέλος πάντων όσες είναι μπροστά του με τα δύο νέα πρόσωπα. Και βεβαίως μιλάω για την απόκτηση χαφ και του αριστερού μπακ. Έχουν βγει τα ονόματα ποια είναι, βρίσκεται ο ΠΑΟΚ πάρα πολύ κοντά. Και στους δύο υπάρχουν συζητήσεις βεβαίως οι οποίες έχουν φουντώσει, βρίσκονται σε καλό δρόμο και οι δύο ποδοσφαιριστές έχουν συλλέξει πληροφορίες. Μιλάμε για τον Μπρανταριτς, τον Φίλιπ Μπρανταριτς της Κάλιαρη, έτσι, ο Χαφ, ο Κροάτης, 27χρονος διεθνής Κροάτης και βεβαίως για τον Κοεντράο, Πορτογάλος. Νομίζω ότι οι συστάσεις είναι περιττές για εκείνον. Mm-hmm. Είναι οι δύο εκλεκτοί, αν θέλετε, του Άμπελ Φερέιρα. Έχουν συλλέξει και οι δύο πληροφορίες για τον ΠΑΟΚ, για τους στόχους του ΠΑΟΚ, για το γεγονός ότι η ομάδα έχει θέσει ως πρώτο κανόνα, ως πρώτο στόχο τους ομίλους του Champions League και σίγουρα βρίσκονται στην τελική ευθεία και οι δύο υποθέσεις και ενδεχομένως μέσα στις επόμενες 48 ώρες, να το θέσουμε έτσι, θα έχουμε και εξελίξεις. Μάλιστα. Για να δούμε τι θα δούμε, γιατί οι μέρες, λένε, πλησιάζουν. Ναι. Τα περιθώρια νομίζω για να ενταχθούν ποδοσφαιριστές στην ομάδα στενεύουν, γιατί χρειάζεται και μια πίστοση χρόνου για να εγκληματιστεί οποιοσδήποτε νέος ποδοσφαιριστής θα έρθει. Και καλό θα ήταν μέσα στο Σαββατοκύριακο να έχει τελειώσει η υπόθεση και με τους δύο, τουλάχιστον να έχει 5-6 μέρες, μια εβδομάδα κοντά, για να ενταχθούν, να κάνουν την απαραίτητη προετοιμασία μιας εβδομάδας τουλάχιστον. Να εγκληματιστούν, να προσαρμοστούν, να γνωριστούν με το προπονητικό team, με τους ποδοσφαιριστές, με τους συμπαίκτες τους, για να έχουν μια καλύτερη σχετικά απόδοση, γιατί ο ΠΑΟΚ έχει αργήσει. Αυτή είναι η αλήθεια. Μα γι' αυτό ο ΠΑΟΚ τα παίζει όλα για όλα, για να τελειώνουν αυτές οι υποθέσεις και μέσα στις 48 ώρες να βρίσκονται εδώ πέρα και να μπουν άμεσα στα πλάνα και στη δουλειά του Φερέιρα. Είναι λογικό. Είναι λογικό να υπάρχει πίεση χρόνου. Ελπίζω αύριο μεθαύριο τάσου που θα με βγάλετε να έχω να σας λέω εντυπώσεις από νέα πρόσωπα, από αυτά που βλέπω πρώτα. Άλλη μια φορά, επειδή είσαι κοντά στην ομάδα, είσαι δίπλα και σίγουρα κάτι παραπάνω, πολλά παραπάνω ακούν τα αυτιά σου και εισπράττεις από το κλίμα. Εσύ πιστεύεις ότι τελειώσει η υπόθεση και με τους δύο?
Άλλη μια φορά. Γιατί μου στέλνουν, έχουν έρθει τώρα που μιλάμε γύρω στα 13-14 μηνύματα από φίλους, οι οποίοι θέλουν τη συγκεκριμένη απάντηση. Αυτό που εισπράττω είναι ότι και οι ίδιοι είναι σε αναμονή. Γενικότερα ο οργανισμός είναι σε αναμονή άφιξης νέων προσώπων. Μάλιστα. Βέβαια, μέχρι να πέσουν οι υπογραφές και να μπουν οι περιπτώσεις αυτές στο αεροπλάνο, πολλά έχουν δει τα μάτια μας, αλλά σίγουρα είναι σε πολύ καλό δρόμο και οι άπαντες είναι σε αναμονή. Ναι. Τις διαπραγματεύσεις κάνει ο κύριος Μπράγκο μόνος του? Βεβαίως. Με το πράσινο φως να ανάβει από την οικογένεια Σαββίδη πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις. Μάλιστα. Με την Κιμαράης τι έπαιξε και τον Μπράγκο? Λοιπόν, τι γίνεται τώρα? Έχουν εκλογές στην ομάδα, στη συγκεκριμένη ομάδα, στην πορτογαλική ομάδα. Εκλογές. Για να αναδείξουν το διοικητικό συμβούλιο, τον πρόεδρο και ούτω καθεξής. Έτσι λειτουργεί σαν... Στην Κιμαράης μιλάμε, έτσι. Ναι, βεβαίως. Η συγκεκριμένη ομάδα. Ένας υποψήφιος λοιπόν πρόεδρος, το Σάββατο αν δεν κάνω λάθος έχουν εκλογές. Ο Ροντρίγκες. Μπράβο, στις δηλώσεις του, στις τοποθετήσεις του. Ανέφερε μεταξύ άλλων πως αν ο ίδιος αναλάβει, έχει τσεκάρει, έχει προτείνει για τεχνικό διευθυντή τον Μάριο Μπράγκο, αλλά όπως ανέφερε δεν θα ήθελα να πω περαιτέρω λεπτομέρειες, γιατί ο άνθρωπος αυτή τη στιγμή εργάζεται, βρίσκεται σε σύλλογο και θα πρέπει να προσέχουμε και να λειτουργήσουμε επαγγελματικά. Αλλά είναι ο συγκεκριμένος ο εκλεκτός, για μένα τουλάχιστον, αν εκλεγώ, για να αναλάβει έτσι ως αθλητικός διευθυντής Γκυμαράες. Η συγκεκριμένη προσέγγιση από τον συγκεκριμένο άνθρωπο, τον Μάριο Μπράγκο, επιβεβαιώνεται ότι υπήρχε μία συζήτηση, μία επαφή, αλλά από την ώρα που ο άνθρωπος είναι υποψήφιος και δεν είναι καν πρόεδρος και γενικώς δεν έχει αναλάβει επίσημα ένα πόστο, δεν τίθεται κάποια άλλη κουβέντα, κάποια περαιτέρω συζήτηση και βεβαίως ο Μάριο Μπράγκο έχει ένα συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ και σε αυτές τις περιπτώσεις δεν μπορείς να σηκωθείς και να φύγεις, σίγουρα. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Άλλο το αναφέρουμε σε ένα story, έτσι, που βγήκε από την Πορτογαλία και όντως επιβεβαιώνεται ως προς την επαφή, ως προς την πρώτη προσέγγιση. Πολύ ωραία. Έχουμε κάτι άλλο που πρέπει να αναφέρουμε σημαντικό, να ενημερώσουμε τον κόσμο? Νομίζω τα καλύψαμε όλα. Τα καλύψαμε όλα. Ελπίζω αύριο μεθαύριο να έχουν, να σας λέω, για νέα πρόσωπα. Γιατί ωραία είναι και αυτά τα πρόσωπα που βλέπουμε εδώ πέρα. Αλλά νομίζω ότι χρειάζεται και νέο αίμα. Μία τελευταία ερώτηση. Στην οποία πιστεύω ότι πολλοί κόσμος τώρα, επειδή δεν ανοίγουμε γραμμές, θα ήθελε να την κάνει. Γνωρίζεις αν ο ΠΑΟΚ κινείται, αν έχει ενδιαφερθεί, αν έχει κάνει επαφές με κάποιον φορ, με κάποιον striker? Το είχαμε αναφέρει. Γιατί νομίζω, και νομίζω με δύο δεν βγαίνει η χρονιά. Το είχαμε αναφέρει και στο πρώτο στάδιο, που σου είχα πει ότι αν με βάλεις να ιεραρχήσω τα θέλω του ΠΑΟΚ και το πώς θα κινηθεί ο ΠΑΟΚ, είναι χαφ, αριστερό, μπακ και φορ. Αλλά σίγουρα όλα αυτά θα πάνε εν καιρό, Τάσο, με την έννοια ότι να αρχίσουν τα ευρωπαϊκά, να ρολάρει η ομάδα, να δούνε πώς θα πάει. Δηλαδή δεν είναι κάτι το οποίο επήγει για τον ΠΑΟΚ η απόκτηση φορ. Μάλιστα. Δεν βιάζεται στην αγορά. Όπως είπε και ο Μάριο Μπράγκο, αυτή τη στιγμή η αγορά είναι πολύ άγρια τώρα μέσα Ιουλίου και σίγουρα είναι υπερτιμημένη με την έννοια ότι παίκτες τώρα υπερκοστολογούνται βάσει ποιότητας και αξίας. Σίγουρα όσο περνάει ο καιρός, όσο έρχεται ο Αύγουστος, αρχίζουν και πέφτουν οι τιμές, πέφτουν οι απαιτήσεις και γενικά μπορείς να κινηθείς καλύτερα στην αγορά. Άρα δεν μπορώ να σου πω ότι... Βέβαια, πάντα υπάρχει το ενδεχόμενο να βρεις μια περίπτωση, να τα βρεις με τον παίκτη και γενικά να κάτσει η υπόθεση πάρα πολύ καλά. Αλλά στην παρούσα φάση δεν υπάρχει κάτι τέτοιο στο προσκήνιο. Σίγουρα είναι στα υπόψη του ΠΑΟΚ η απόκτηση φορ, αλλά νομίζω από αυτό που τουλάχιστον αφήνουν οι ίδιοι να εννοηθεί εν καιρό. Ωραία. Εντάξει, Ελένη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Πρώτα θέλω θα τα πούμε και αύριο, γιατί θα είμαι εδώ μόνος. Ο Ζάχος θα λείπει αύριο, θα 2,5 ώρες. Θα έχουμε όλο το χρόνο. Ελπίζω να μιλάμε για νέα πρόσωπα. Ελπίζω. Βεβαίως. Και εγώ το ελπίζω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Νέα πρόσωπα, φωτογραφίες και εικόνες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλά να περάσετε. Έτσι, καλή συνέχεια. Λοιπόν, περισσότερες λεπτομέρειες για όλο το ρεπορτάζ μας κάλυψε επάξια άλλη μια φορά η φίλη μας και ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ 24, Ελένη Μπούντου. Μπορείτε να μπείτε στο ΠΑΟΚ 24 για να διαβάσετε περισσότερες λεπτομέρειες. Λοιπόν, θα κάνουμε το break των 8.30 γιατί ξεφύγαμε λίγο. Θα επανέλθουμε, θα έχουμε κάποια θεματάκια. Θα κάνουμε και μία σύνδεση με τον Νίκο Παπαδόπουλο από το Κλεάνθης Βικελίδης, μπας και μας δώσει τίποτα εντεκάδες, γιατί πλησιάζει πάρα πολύ
η ώρα του αγώνα για το φιλικό Άρης Ατρόμητος σε 23-24 λεπτά από τώρα. Γιάννη Ζάτση, πάμε να κάνουμε το διαλυματάκι μας, να επανέλθουμε και να τα πούμε μέχρι τις 9 παρακάτι που θα τα δώσουμε σκητάλη στο Ζάχο Ντρούλινγκ για την περιγραφή του αγώνα Άρης Ατρόμητος. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, Ράδιο Μαρμίτα, Τάσος Τρέγιας Ιατρόπουλος στο μικρόφωνο, μόλις 13-14 λεπτά πριν την έναρξη του φιλικού παιχνιδιού από το Κλεάνδης Βικελίδης, Άρης Ατρόμητος. Έχουμε τον Νίκο τον Παπαδόπουλο, Γιάννη. Έχουμε τον Νίκο τον Παπαδόπουλο, απευθείας από το Κλεάνδης Βικελίδης, να μας δώσει τις πρώτες λεπτομέρειες για το φιλικό μάτς που γίνεται εδώ στην πόλη μας και είναι μεγάλη ευκαιρία όλο το φίλαθρο κοινό να πάει να το απολαύσει. Δεν έχει άλλο μάτς. Εντάξει, 6 του Αυγούστου θα έχει μάτς Champions League βέβαια, έτσι. Και εκεί μπορεί να πάει να το απολαύσει. Καλησπέρα. Στις 9.30 ξεκινάει, όχι στις 9. Καλησπέρα. Τι ώρα ξεκινάει, 9.30? 9.30. Βιάζομαι. Βιάζομαι. Τι να κάνουμε. Βιάζεσαι. Μάλλον δεν πειράζει. Έτσι κι αλλιώς 9 ώρα από το στούντιο θα έχεις βγει, άρα μην αγχώνεσαι. Λοιπόν, 45 λεπτά είμαστε πριν από τη σέντρα στο Κλεάνδης Βικελίδης. Στα αποκαλυπτήρια του Άρη μία εβδομάδα πριν το πρώτο το ευρωπαϊκό παιχνίδι κόντρα στην ΑΕΛ Λεμεσού, κόντρα στον Ατρόμητο που και γι' αυτόν είναι πρόβα τζενεράλε το αποψινό παιχνίδι, καθώς την επόμενη Πέμπτη και αυτός δίνει ευρωπαϊκό παιχνίδι. Η ομάδα του Γιάννη Αναστασίου, ένας Ατρόμητος που παρουσιάζει και αυτό το δικό του ενδιαφέρον, γιατί είναι σε μια νέα εποχή, σε μια μεταβατική περίοδο με νέο προπονητή, με μια προσπάθεια ελληνοποίησης του ρόστερ. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς είναι και η ομάδα του Περιστέρη μετά την αποχώρηση του Νταμίρ Κάναντι. Τα βλέμματα βέβαια όλα θα είναι στραμμένα πάνω στον Άρη τα περισσότερα. Και τόσο σύνολο ο Άρης τι θα παρουσιάσει 7 μέρες πριν το πρώτο το επίσημο παιχνίδι, αλλά και στα πρόσωπα, σε κάποια τα πρόσωπα, στους αποκτηθέντες και κυρίως ο Ντάνιελ Σούντγκρεν, ο οποίος εδώ και λίγα 24 ώρα βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη και μάλιστα βρίσκεται και στο αρχικό σχήμα για το απόψινό φιλικό, όπως είχαμε πει από χθες. Κουέστα στο τέρμα, Σούντγκρεν στο δεξιάκρο της άμυνας, Κόρχοτ στο αριστερό, ο Βέλεθ και ο Ρόουζ ήταν οι δύο κεντρικοί αμυντικοί, με τον Μπάσα και τον Ματί για να είναι το δίδυμο στην μεσαία γραμμή, τον Τόνσο λίγο πιο μπροστά, την κοινή Φετφατζίδης, οι δύο εξτρέμ και ο Μπράουνι Ντέγε στην κορυφή της επίθεσης, ο 4-2-3-1, το οποίο θα χρησιμοποιήσει ο Σάβας Παντελίδης. Νίκο, πόσο κόσμο έχει στο γήπεδο? Κοίτα, μέχρι στιγμής από ό,τι βλέπω δεν έχει πάρα πολύ. Πρέπει να έχει 3.000-4.000. Και νωρίς είναι ακόμα, εντάξει. Είναι και νωρίς ακόμα, έτσι κι αλλιώς. Στον πάγκο για τον Άρη και οι παίκτες που θα αγωνιστούν στο δεύτερο ημίχρονο, Έμαν, Σόουζα, Δελιζήσης, Ντουάρτε, Μαρτίνες, Κωνσταντινίδη, Τσαγκαλίδης, Μπακούτσης και ο Λούκα Σάσα. Και αυτόν περιμένω να το δούμε, τον Βραζιλιάνο, που είναι από την προηγούμενη εβδομάδα και αυτός μαζί με την υπόλοιπη ομάδα. Για τον Ατρόμητο του Γιάννη Αναστασίου, Μέγερη, Ρισβάνης, Γούτας, Κυβρακίδης, Κατράνης. Κυβρακίδης, Κατράνης, οι δύο μπακ, ο Ρισβάνης με τον Γούτα τα στόπερ. Μάνσον, Χαρίσης στην μεσαία γραμμή, ο Μπίτες λίγο πιο μπροστά, ο Γκράι Μανούσος, η Εξτρέμ και ο Βέλιος. Ο Χαρίσης ο γνωστός που έπαιζε στον ΠΑΟΚ, έτσι. Ναι, ο Χάρης Χαρίσης και στην κορυφή Αποστόλης Βέλιος, παίχτης που ακούστηκε και για τον Άρη μέσα στο καλοκαίρι. Δεν προχώρησε ο Άρης στην περίπτωσή του, προσπάθησε να πάει για κάτι καλύτερο, κατέληξε ο Μπράουν Ντέγε και έτσι ο Απόστολος Βέλιος επαναπατρίστηκε, αλλά για λογαριασμό του Ατρομήτου. Αυτά σαν κάποια πρώτα στοιχεία. Στο ανανεωμένο Κλεάνδης Βικελίδης με πάρα πολλές αλλαγές, με τα court sides καθίσματα που είναι πίσω από τους πάγκους, με τα δερμάτινα που είναι στην θύρα 7, τα νέα δημοσιογραφικά τα οποία μετακόμισαν πάνω στην θύρα 9 του γηπέδου. Πολύ καλύτερη οπτική μπορώ να πω από εδώ πέρα και μπορεί να μας βοηθήσει και εμάς πολύ περισσότερο στη δουλειά μας. Πολλές αλλαγές γενικότερα και εσωτερικά του γηπέδου, στους διαδρόμους. Μικρολεπτομέρειες που όμως είναι πολύ σημαντικές σε μια μεγάλη επένδυση που έκανε ο Θόδωρος Καρυπίδης για την ανακαίνιση του γηπέδου. Έργα τα οποία θα ολοκληρωθούν και κάποιες τελευταίες πινελιές που έχουν απομείνει μέχρι τις αρχές της επόμενης εβδομάδας πριν τη σέντρα. Υπάρχουν κρεμότητες δηλαδή στο γήπεδο ακόμα που πρέπει να τελειώσουν για την έναρξη του μικρολεπτομέρειες που θα ρυθμιστούν έτσι και αλλιώς πριν το παιχνίδι με την ΑΕΛ Λεμεσού. Ναι, άμπρα, δηλαδή, γιατί νομίζω ότι θα επισκεφτεί και η UEFA να ελέγξει. Όχι, το γήπεδο είναι έτοιμο για τον έλεγχο του ΣΕΦΑ, δεν υπάρχει ζήτημα, όλα είναι κανονικά. Όλα μέχρι τις αρχές της επόμενης εβδομάδας είναι 100% έτοιμα. Ωραία. Στο περιβάλλοντα χώρο υπάρχει κίνηση, δηλαδή προχθές που κάναμε την πρόβλεψη, εγώ είπα γύρω στις 11-12.000, εσύ μίλησες για 18. Εγώ μίλησα 18, ναι. Πιστεύεις θα πιάσεις τις 18.000 σήμερα, κόσμο? Κοίτα, αυτή τη στιγμή, έτσι όπως το βλέπω το γήπεδο, το βλέπω λίγο δύσκολο. Εντάξει, θα είναι πάνω από 11-12.000 πιστεύω. Μάλιστα. Αλλά θα είμαι πιο κοντά δηλαδή στην πρόβλεψή μου. Πιθανό να είσαι εσύ πιο κοντά. Ναι, πάντως υπάρχει αρκετή κινητικότητα. Δηλαδή, εγώ που έφτασα στο γήπεδο κατά τις 7.30 υπήρχε ήδη αρκετή κινητικότητα περιμετρικά του γήπεδου. Μάλιστα. Και μην είσαι σίγουρος ότι θα βγω 9 η ώρα.
Πληροφορίες λένε ότι ο Ζάχος λόγω δουλειάς θα έρθει κατά τις 10. Να ξέρεις. Δηλαδή, κανένα μισάωρο μαζί θα είμαστε, λογικά. Το Ζάχο. Ωραία, δεν πειράζει, ρε φίλε, τι έχεις πρόβλημα. Όχι, φιλαράκι μου, εννοείται, εντάξει, δεν έχουμε θέμα. Ποιο προπαγανδιστή από αυτόν πεθαίνει, ρε. Ποιο προπαγανδιστή πεθαίνει από αυτό, το πιστεύει. Από το τηλέφωνο τον έβγαλε ο Ζάτσι, να ξέρεις. Ζάχο. Ζάχο. Τι το βάλανε αυτόν πριν το μάτσο του Άρη, Ζάχο. Τάσο μου, έχεις και το ελιξίριο στο στούντιο, όπως είχες προχθές. Έχεις το ελιξίριο. Τα πάντα. Πάντα το έχεις, πάντα το έχω. Πάντα το έχεις, πάντα το έχω. Είναι το γούρι μου, να ξέρεις. Ωραία. Νικό, 9 η ώρα εγώ θα αποχωρήσω κανονικά, θα είναι ο Ζάχος, κάναμε την πρώτη επικοινωνία, θα ήθελα μια χάρη. Να μας ξαναδώσει λίγο την εντεκάδα του Άρη, μου ζήτησε ένας φίλος σε μήνυμα. Ωραία, Κουέστα στο τέρμα, ο Ντάνιελ Σούντγκρεν στο δεξιά άκρο της άμυνας βασικός, ο Μίχαη Κόρκοτ στο αριστερό, ο Ρόουζ με τον Βέλετ, το δίδυμο στα στόπερ, ο Μπάσα με τον Ματίγια από το δίδυμο στην μεσαία γραμμή, λίγο πιο μπροστά ο Τόνος ο Σερόλ επιτελικού μέσου, ο Φετφατζίδης δεξιά, ο Ντιγκινή αριστερά στην μεσοεπιθετική γραμμή και ο Μπράουν Ντέγε στην κορυφή της επίθεσης, η αιχμή του δόρατος, ο 4-2-3-1 του Σάβα Παντελίδη. Πολύ ωραία, Νίκο Παπαδόπουλε, θα τα ξαναπούμε μετά τις 9 με νέα σύνδεση. Να σε καλά κι εσύ. Λοιπόν, δώσαμε και τις εντεκάδες για το φιλικό του Άρη σήμερα. Στις 9.30, εγώ 9 είχα την εντύπωση, λάθος πληροφορίες είχα. Okay. Αυτά συμβαίνουν, καλοκαιράκι είναι, φιλικά είναι. Okay. Όλα καλά και όλα ωραία. Να πούμε ότι στα προηγούμενα φιλικά που έχει δώσει ο Άρη στην Ολλανδία, δεν τα πήγε και τόσο καλά. Έχει 11 γκολ παθητικό, 11 γκολ παθητικό και μόλις ένα γκολ στο ενεργητικό του, δηλαδή κατά κάποιο τρόπο σήμερα είναι μια πρώτης τάξης ευκαιρία για τον Άρη να σκοράρει, να βάλει όσο περισσότερα γκολ μπορεί για να ανέβει η ψυχολογία του εν ώψη του μάτς με τους Κυπρίους για τα προκριματικά του Europa League. Γιατί εντάξει, okay, φιλικά είναι προετοιμασίας, ωραία, το ίδιο λέμε για τον ΠΑΟΚ, έτσι δεν πικάρουμε. Εντάξει, ούτε ειρωνευόμαστε επειδή είμαστε διαφορετική ομάδα, μην τρελαθούμε. Όταν μιλάμε σοβαρά, μιλάμε σοβαρά. Okay, το ίδιο λέμε και για τον ΠΑΟΚ. Μπορεί να είναι φιλικά προετοιμασίας για να βγουν ασφαλείς συμπεράσματα, να δουν οι προπονητές τι έχουν, τι δεν έχουν, πού έχουν ελλείψεις, πού είναι δυνατοί, πού χρειάζονται ενίσχυση. Έτσι, να μάθουν τον ποδοσφαιριστή τον καινούριο που έρχεται, να δει αν έχει εγκληματιστεί, να δει αν προσαρμόστηκε με τους υπόλοιπους συμπαίκτες τους, να δει πού μπορεί να προσφέρει παραπάνω. Να τα δει όλα αυτά, αλλά να ξέρετε παιδιά, γιατί έχω μιλήσει με πάρα πολλούς ποδοσφαιριστές, ότι όλα αυτά τα μάτς προετοιμασίας τα φιλικά είναι και μάτς ψυχολογίας για τον ποδοσφαιριστή. Δηλαδή τι εννοώ, τα αποτελέσματα παίζουν ακόμα και στο φιλικό το ρόλο τους. Γιατί σου λέει εγώ, έτσι αν έκανα 3 φιλικά και δεν έχασα, έχω δημιουργήσει μια ομάδα και ποδοσφαιριστές οι οποίοι ακόμα και στο φιλικό δεν χάνουν. Δεν χάνει, ρε φίλε. Παίρνει μια ψυχολογία. Και θυμάμαι πέρσι ο Άρης στην προετοιμασία δεν έτρωγε ούτε γκολ στα φιλικά. Φέτος είναι πιο λίγο. Όχι λίγο. Είναι, ρε παιδί μου, τα μηνύματα όσον αφορά τουλάχιστον την αμυντική λειτουργία είναι άσχημα. 11 γκολ παθητικό σε 3 φιλικά. Δεν είναι και ότι καλύτερο. Τα 5 ιδίως από μια ομάδα που, ρε παιδί μου, να το πούμε και λαϊκιστή όπως τα λέμε στις συνοικίες, μαζεύτηκε μια καφετέρια και έριξα 5 γκολ στον Άρη. Εντάξει, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Εντάξει. Πού είσαι, ρε, τι έπαθες. Στην καφετέρια αυτή το Λάμπρο έστειλες. Ποιο να. Το Λάμπρο σε αυτή την καφετέρια τον είχε. Σκέψου να έπαιζε και ο Λάμπρο. Καλά που τον πήραμε. Καλά που τον πήραμε, Ζάχο μου. Σκέψου να έπαιζε και ο Πεχταράς. Τι είχε να γίνει, ναι. Έμαθες έτσι. 15.000 διαρκείας, 0.31 στο ΜΠΑΟΚ. Φίλε, το 1 τρίτο έχεις. Ποιος. Εσύ. Το 1 τρίτο σου λέω, τι σου είπα. Τι σου είπα. Αίτος Νταμπλούκος. Και εσύ έχεις να βγεις πόσα χρόνια Ευρώπη. Έπρεπε να είχαν γίνει γιάγμα τώρα τα διαρκεία σου, τρέγια. Τα δικά σου έπρεπε να είχαν γίνει γιάγμα. Εμένα τι γιάγμα, Δαγκιό, εγώ θα πάρω 50 χρόνια τέτοια. Εσύ, εγώ τα 22 θα τα πιάσω γιατί είχε κόφτη, δεν μπορώ να πάρω παραπάνω. Δεν μπορώ να πάρω παραπάνω. Όπως και πέρα, κόφτη ρε φίλε, έβαλε η ΠΑΕ, πάω κόφτη. Και αύριο να πούμε ότι είναι η τελευταία ημέρα για να ανανεώσουν οι περσινοί κάτοχοι διαρκείας. Να ανανεώσουν την κάρτα τους. Μέχρι αύριο να πούμε, παιδιά, οι φίλοι του ΠΑΟΚ, μέχρι αύριο στις 7. Να πούμε έτσι. Τι θες. Κόφτη για τα διαρκείας βρήκατε. Ναι. Γιατί την 11 δεν έχετε βρει. Καλά, δεν είδες ποιον παίρνουμε. Τον Κουαντράο. Δεν είδες.
Ναι, καλός ο Κουαντράο. Κουαντράο είναι αριστερός. Συγγνώμη που τρώω, αλλά μετά δεν θα πω. Δεν πειράζει, μας έχεις κάνει τα τζάμια εδώ πέρα γεμάτο πιτόγυρα. Με κατάλαβες. Το δικό σου περιμένει έξω. Και τα μία γωνία έμεινε να βλέπω. Μην μου την ρίξει και αυτή να κυβέρνα με το κρεμμύδι εδώ πέρα. Μας φλόμωσες. Δεν ψεύτη, κρεμμύδι δεν τρώω. Τι είναι. Ψεύτη. Τι ψεύτη. Πατάτες τηγανητές. Πατάτες τηγανητές. Ξέρεις τη βαλβολίνη βάλα για την τηγανή σου. Μην το πήρες. Πανάθεμάσαι. Τι σκορ βλέπεις. Τι σκορ βλέπεις. Τι σκορ βλέπεις. 3-1. 3-1. Θα κερδίσει ο Άρης. 2 γκολ η Ντέγε. 2 γκολ η Ντέγε, 3-1. Σε αυτά είσαι καλός εσύ. Το πάω και με καλός, να δεν το πιάνω. Δεν το πιάνεις. να μην το παίξουμε 3-1. Το παίξουμε ένα 3. Τον Άρη το πιάνεις εσύ. Πραγματικά. Δεν έχω φωνή για το σημερινό μάτς. Το έχεις στο στοίχημα. Αλλά να ξέρεις ότι οι κεραίες μου επειδή λειτουργούν, έμαθα ότι ο Βέλιος, επειδή επιστρέφει στον ελληνικό χώρο, ιδίως στη Θεσσαλονίκη μετά από πάρα πολύ καιρό, έχει δώσει υπόσχεση ότι θα διακριθεί. Δεν έχω λέγω του παιδί ότι θα σκοράρει. Έχει δώσει υπόσχεση σε πολύ καλό φίλο ότι πραγματικά θα με δείτε και δεν με γνωρίζετε. Τώρα, αν δεν το γνωρίζουμε από αρνητικής πλευράς ή από δυτικής, αυτό θα το δούμε σε κανένα μισάωράκι που θα ξεκινήσει το μάτς. Λοιπόν, είπαμε, περισσότερα από 1000 διαρκείας παιδιά έφυγαν σήμερα για την ΠΑΕ ΠΑΟΚ, μιλάμε για μέσα Ιουλίου τώρα. Μιλάμε ότι η λατρεία, η τρέλα, το πάθος, η αγάπη για αυτή την ομάδα πραγματικά ξεχυλίζει και στα μέσα του καλοκαιριού, εκεί που όλοι φεύγουν και το μυαλό τους είναι στις θάλασσες, στις παραλίες, στα μπιτσόμπαρα, στα οφθαλμόλουτρα με τις σαγηνευτικές παρουσίες και τα μπραζίλ, τα μαγιό και τα τάγκα και τα τίνκα και τα ξέρω εγώ. Ο ΠΑΟΞΙΣ σήμερα, 18 Ιουλίου, παιδιά, δηλαδή στην καρδιά του καλοκαιριού, έκοψε 1000 διαρκείας και ξεπέρασε τα 15.000 κάρτες διαρκείας. Να πούμε ότι είναι η προτελευταία ημέρα των ανανεώσεων για τους περσινούς κατόχους. Από τη Δευτέρα, όσες θέσεις μέχρι τις 22.000 μένουν ελεύθερες, έτσι, θα είναι διαθέσιμες για νέους κατόχους. Το ταβάνι λοιπόν που έβαλε η ΠΑΕ ΠΑΟΚ όσον αφορά τις κάρτες διαρκείας φέτος είναι λίγο παραπάνω από πέρσι. Είναι το νούμερο στις 22.000. Βέβαια το νούμερο αυτό είναι χαμηλό για τους φίλους του ΠΑΟΚ. Το γήπεδο είναι μικρό. Δεν χωράει αυτόν τον κόσμο που διψά να βλέπει, να στηρίζει και να προωθεί, να δίνει όθηση να είναι ο 12ος παίκτης της ομάδος σε κάθε μάτς μέσα στην πανίσχυρη Τούμπα που πραγματικά μπορεί να κάψει με τη δύναμη του κόσμου τον οποιοδήποτε αντίπαλο. Το έχει κάνει και στο παρελθόν, το έχει κάνει και στο πρόσφατο παρόν. Να πούμε ότι είναι έως τώρα άλλες 7.000 τα διαρκείας που απομένουν αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Αύριο θα είναι η τελευταία μέρα, αν είναι άλλα 1.000, αν πάρουν άλλες 2.000, αν ανανεώσουν, γύρω στις 5.000, πιστεύω 5.000 κάρτες να μείνουν διαρκείας, γιατί το ταβάνι, είπαμε, είναι 22.000, για να υπάρχουν νέοι κάτοχοι για τα εισιτήρια διαρκείας του ΠΑΟΚ. Λοιπόν, αυτά από μένα. 9 βλέπω πήγε η ώρα, τα είπαμε από τις 7.30. Θα παραδώσω σκυτάλι σε λίγα λεπτά στο συμπαραγωγό της εκπομπής μας Ράδιο Μαρμίτα, τον Ζάχο Ντρούλινγκ, ο οποίος θα σας κρατήσει 3 ώρες σε συντροφιά. Περαστικά σας, καλά να πάθετε. 3 ώρες θα τον έχετε σήμερα τον κύριο Ζαχουά, μέχρι και τις 12. Τι ήσουν χθες, 3 ώρες ήσουν χθες. Γι' αυτό πήραν όλοι Ποστάν και Παναντόλ, αναβράζουν. Τέλος πάντων. Λοιπόν, εγώ αποχωρώ. Σας εύχομαι καλή συνέχεια σε όλους. Θα τα πούμε αύριο εδώ 7.30 με ασπρόμαυρο φόντο. Αύριο θα είναι η εκπομπή Ράδιο Μαρμίτα. Ο φίλος μας ο Ζάχος θα απουσιάζει αύριο, γιατί το παλικάρι πραγματικά, πέρα από την πλάκα και το καλαμπούρι, είναι εδώ πάρα πολλές ώρες κάθε εβδομάδα και όποτε κλήθηκε από τον σταθμό. Λοιπόν, να είστε όλοι σας καλά. Να περνάτε καλά. Αύριο στις 7.30 σε ασπρόμαυρο φόντο Ράδιο Μαρμίτα.
με καλεσμένο έκπληξη, surprise. Θα το μάθετε αύριο στις 7:30. Auf Wiedersehen.